Εγώ είμαι ο Θανάσης Κουρλαμπάς και κάνω το τσαμπανό στην παράσταση του Λαστράντα. Πολύ γρήγορα ήταν πολύ μεγάλη χαρά και ευτυχία για μένα αυτή η συνάντηση με αυτούς τους ανθρώπους εδώ σε αυτή τη σκηνή. Ήταν πολύ μεγάλο το προσωπικό στοίχημα. Με βοήθησε πολύ και ο Βασίλης και η Κάτια και ο Νίκος να βρούμε ένα κοινό τρόπο και να μεταφέρουμε αυτή την ευληματική ταινία. Ήταν πολύ δύσκολο το εγχείρημα. Εγώ αντιμετώπισα μεγαλύτερη δυσκολία για πρώτη φορά στη ζωή μου τόσο πολύ, γιατί ήταν κάτι θεωρητικά, αλλά και όχι μόνο, αρκετά μακριά από μένα. Έπρεπε δηλαδή να ψάξω να βρω την αλήθεια αυτού του ρόλου με ερμηνευτικές μεθόδους και όχι με σχήματα. Και ο μεγάλος κίνδυνος ήταν ακριβώς το σχήμα. Ο Τσαπανό είναι ένας εξαιρετικά κλειδωμένος, βάρβαρος άνθρωπος που έχει μάθει μια πολύ σκληρή πλευρά της ζωής. Είναι ένας πλανώδιος παιχνιδάνης, ένας άνθρωπος που συναντήσαμε παλιά. Εγώ δηλαδή θυμήθηκα ανθρώπους τέτοιους στην επαρχία που σπάγανε αλυσίδες, που είχαν τις διάφορα τέτοια νούμερα. Αγοράζει κυριολεκτικά με χρήματα την Τζελσομίνα για να τον ακολουθήσει σε αυτή τη δύσκολη, σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο. Και απλώς το μεγάλο του πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρει να αγαπά και δεν ξέρει να δείχνει. Και η συνάντησή τους με τον τρελό, αυτό το τρομερό τρίγωνο, το ελασπαρακτικό τρίγωνο που δημιουργείται σε αυτή τη σκηνή, τους οδηγεί τον καθένα με τον δικό του τρόπο σε μια αυτογνωσία. Ο καθένας μαθαίνει κάτι. Ύστερα από έναν ακούσιο φόνο που συμβαίνει, ο Τσαμπανό φτάνει στο τέλος να καταλάβει ότι είχε μια μοναδική ευκαιρία ζωή του να απλώσει το χέρι και να αγαπηθεί και δεν το έκανε. Αλλά τελευταία στιγμή ένα φως που λάμπει είναι ακριβώς αυτή η αυτογνωσία. Ήταν πολύ μεγάλο και πολύ ωραίο ταξίδι για μένα. Εγώ είμαι ο τρελός της παράστασης. Ονοματάκι. Ονοματάκι Νίκος Νίκας. Ονοματάκι σου. Είναι ο ήρωας ο οποίος νομίζω ότι σε αντιδιαστολή με τους άλλους δύο ήρωες του έργου δεν εξελίσσεται επί σκηνής. Δηλαδή δεν διανύει μια πορεία που κάτι μαθαίνει. Από την αρχή είναι σε ένα δικό του κόσμο, επηρεάζει τους άλλους, δρά σαν καταλήτης σε σχέση με τα υπόλοιπα δύο πρόσωπα, αλλά ο ίδιος παραμένει σε εισαγωγικά ακίνητος. Είναι ένας βαθιά μοναχικός τύπος, βαθιά συμπλεγματικός, έχει ανθρώπινα στοιχεία και από τη θετική και από την αρνητική πλευρά. Και βεβαίως είναι και αυτός, το κοινό που θα μπορούσα να πω, στοιχείο που έχει με τον Τζαμπανό, έχει και αυτός αμηχανία απέναντι στο θέμα αγάπη. Κάτι που η Τζελσομίνα, χωρίς να το ξέρει, χωρίς να το έχει μάθει, έχει γεννηθεί για να αγαπάει και για να αγαπιέται. Τόσο ο Τζαμπανό όσο και ο τρελός έχουν πρόβλημα με τη λέξη και την ιστορία αυτή. Ο τρελός, πιστεύοντας ότι το ξέρει, το έχει παρακάμψει, δεν το θέλει, το σνομπάρει, επί της ουσίας το ζητά αλλά δεν το έχει, λίγο αφιψηλού, ο Τσαμπανό από άλλη πλευρά δεν το έχει μάθει ποτέ. Και τα δύο αυτά πρόσωπα έχουν ένα θέμα με την αγάπη. Ο Τσαμπανό στο τέλος το καταλαβαίνει. Ο τρελός παραμένει το ίδιο αμήχανος μέχρι και το θάνατό του. Επειδή ξέρω να ρωτήσω και τους δυο σας, επειδή το έργο είναι, θεωρείται κλασικό του ιταλικού νεορεαλισμού και είναι σε μια περίοδο της δεκαετίας του 50, στα μέσα της δεκαετίας 50, που θα σας έλεγε κάποιος ότι οι συνθήκες είναι κάπως αρκετά διαφορετικές από την σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Πώς νομίζετε ότι το έργο κολλάει στη σημερινή πραγματικότητα? Το μεδούλι αυτής της ιστορίας, αυτού του τριγώνου, αυτού του συμπλέγματος από τρεις διαφορετικές τροχές, είναι διαχρονικό, είτε συνέβαινε το 50, δηλαδή και τώρα βλέπεις ανθρώπους στον δρόμο. Είναι σπαρταριστά επίκαιρο το πρόβλημα και το θέμα, δεν είναι δηλαδή της δεκαετίας του 50. Υπάρχουν άνθρωποι
στα όρια της εξαθλίωσης, άνθρωποι προσπαθούν απλώς να επιβιώσουν μέρα με την ημέρα και μέσα σε αυτή την επιβίωση μέρας με τις ημέρες να αγαπήσουν, να αγαπηθούν, να πονέσουν, να γελάσουν, να σκεφτούν, να δώσουν και να πάρουν. Είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο. Ναι, και πέρα από το στοιχείο της επικαιρικότητας, το οποίο υπάρχει, δηλαδή συμπτωματικά υπάρχει. Νομίζω όμως ότι και σε καιρό εφορίας να ήμασταν, σαν χώρα, ας πούμε, ας μιλήσουμε για εδώ, πάλι θα είχε νόημα, γιατί, όπως είπε ο Θανάσης πριν, ξαφνικά αρχίζει, ναι μεν με την εξαθλίωση, με το δρόμο, με την ανέχεια, με την πείνα, οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν για να φάνε. Δεν δουλεύουν για να πάρουν ένα αυτοκίνητο ή να πάρουν ένα σπίτι. Δουλεύουν κυριολεκτικά για να φάνε. Κερδίζουν το φαγητό τους μέρα με τη μέρα. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα του σήμερα. Αλλά ακόμα και αν δεν συνέβαινε, οι ανθρώπινες σχέσεις, οι σχέσεις εξουσίας που ασκούνται στο έργο, είναι διαχρονικές. Πέρα από το θέμα του δρόμου και της εξαθλίωσης και του περιπλανόμενου καλλιτέχνη, οι ανθρώπινες σχέσεις που κάποιοι εξουσιάζονται, κάποιοι εξουσιάζουν και τελικά αυτά ανατρέπονται. Δηλαδή, ο θήτης γίνεται θύμα και το θύμα κερδίζει την ανώτερη θέση του επειδή αγαπάει πολύ. Μιλώ για την Τζελσομίνα. Αυτού του είδους οι σχέσεις πάντα θα υπάρχουν στο ανθρώπινο είδος. Είναι ένας που είναι ο καλλιεργημένος, εισαγωγικά, ο μορφωμένος, που στέκεται πιο ψηλά από τους άλλους. Ο τρελός, βαθιά μοναχικός και προβληματικός. Ο άλλος που δεν έμαθε τίποτα και που εξουσιάζει βεβαίως, αλλά στο τέλος ανατρέπεται. Και είναι και αυτό το λευκό άγραφο χαρτί, η Τζελσομίνα. Υπάρχουν αυτοί οι τύποι ή τα δείγματα των ανθρώπων, υπάρχουν διαρκώς γύρω μας και θα υπάρχουν όσο υπάρχει το ανθρώπινο είδος. Νομίζω ότι η ουσία του έργου. Στερεοτυπική χαρακτήρα. Ναι, η ουσία του έργου και η αξία του δεν είναι τόσο η επικαιρικότητα. Νομίζω ότι είναι αυτό. Τώρα, επειδή ήταν και λίγο πριν λίγες μέρες η μέρα της γυναίκας, θυμήθηκα το σύνθημα της γυναικείας διαδήλωσης το 1909 που ήταν ψωμί και τριαντάφυλλα. Ναι. Έχει κάποια σχέση με αυτό? Δηλαδή, εννοώντας ψωμί θέλουμε, αλλά και να ζήσουμε μια ζωή με αξιοπρέπεια και να ζήσουμε καλά. Νομίζω ότι ψωμί και τριαντάφυλλα δεν θέλουν μόνο οι γυναίκες, οι οποίες έχουν περάσει όλα αυτά που έχουν περάσει στην ιστορία τους, ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα. Μην κοροϊδευόμαστε, μιλάμε για δημοκρατία, αλλά οι γυναίκες ήταν έξω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι γυναίκες δεν έβλεπαν θέατρο από εκεί που βλέπανε οι άντρες, ήταν σε άλλες θέσεις. Νομίζω ότι το ψωμί και τριαντάφυλλα όμως αυτή τη στιγμή είναι ένα αίτημα πανανθρώπινο. Ένα αίτημα για τους ανθρώπους που υφίστανται ρατσισμό κάθε είδους. Και αυτοί θέλουν ψωμί και τριαντάφυλλα. Δεν είναι δηλαδή, δεν περιορίζεται σε φύλο. Περιορίζεται πια, μάλλον απλώνεται στον τρόπο που ο ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει τον άλλον. Ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχουμε λύσει ακόμα το 2015. Είναι αστείο, γελίο και μαζί τραγικό να διαπραγματευόμαστε τα ίδια θέματα, το ίδιο apartheid, εντός και εκτός εισαγωγικών, να το διαπραγματευόμαστε στον 21ο αιώνα. Ψωμί και τριαντάφυλλα λοιπόν για όλους τους ανθρώπους. Γυρίσαμε σε πρακτικές και σε καταστάσεις που δεν τις φανταζόντουσαν η γενιά πριν από εμάς. Και το 18ο και το 19ο αιώνα. Εργασιακά, κοινωνικά, πολιτικά. Ακριβώς. Ακόμα και πολιτισμικά. Εγώ νομίζω ότι το τριαντάφυλλο είναι και πολύ ωραία λέξη για είναι μάλλον ιδεατό ο σύνθημα. Εδώ μιλάμε πρωτίστως για ψωμί. Ρωτήσω για ψωμί, το μεγάλο στοίχημα για τον κόσμο και φυσικά η ανάγκη να πας να ζήσεις και λίγο πιο φυσιολογικά σαν άνθρωπος. Το τριαντάφυλλο αυτό, αυτή την έννοια έχει. Αλλά έχουν έρθει τα πάνω, όχι απλά τα πάνω κάτω. Κάποτε δεν φανταζόμαστε ότι μπορεί να συμβούν αυτά τα πράγματα. Και εμείς τα ζούμε. Η δική μας γενιά δηλαδή είναι τόσο καταραμένη.